τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς Παναγιώτη εκεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχεις συγκεντρώσει χαλάζι στις χούφτες σου. Ναι, ήταν η αιτία που δεν ακουγόμασταν λίγο νωρίτερα, καθώς υπήρχε μια έντονη χαλαζόπτωση εδώ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και μάλιστα και η περαστική. Να μπορεί να μας δείξει ο Λευτέρης ο Κόσκολος. Είναι βέβαια χιλιώσει τώρα. Ήταν σε μέγεθος καρυδιού το χαλάζι που έπεφτε εδώ στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πολλοί από τους μοτοσυκλετιστές έκαναν στην άκρη, όπως και η περαστική, προκειμένου να αποφύγουν το μεγάλο, θα λέγαμε, σε διάμετρο χαλάζι που έπεφτε πάνω στα κεφάλια τους. Κάποιοι βέβαια χρησιμοποίησαν και κάποιες ομπρέλες, οι οποίες και αυτές δεν μπορούσαν να αντέξουν την μεγάλη πίεση και σφοδρότητα του χαλαζιού που έπεφτε πάνω τους. Πολλά βέβαια και από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν κάποιες ζημιές και θα χρειαστούν, θα λέγαμε, φαναρτζίδικα προκειμένου να τις επισκευάσουν. Ήταν παροδικό βέβαια φαινόμενο, γύρω στα 5 λεπτά διήρκησε, αλλά ήταν αρκετό προκειμένου να δημιουργήσει, θα λέγαμε, ένα προβληματισμό και στους αυτοκινητιστές και στους μοτοσυκλετιστές, αλλά και στους περαστικούς εδώ στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν, Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα, Χριστίνα Σούζη, τα είδα, μας τα περιέγραψε και ο Παναγιώτης από το κέντρο της Αθήνας. Δεν είχε μόνο εκεί, είχε και στο Παγκράτη, είχε και σε άλλες περιοχές, στα δυτικά και βόρεια του νομού, σε αρκετές περιοχές του νομού, γιατί ακριβώς είναι το πέρασμα του πρώτου μετόπου του σημερινού. Έχει κι άλλο ένα από πίσω. Η Πελοπόννησο σε πολύ λίγη ώρα θα αρχίσει πάλι να έχει βροχές και έντονες καταιγίδες, το οποίο και αυτό κινείται ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Γι' αυτό λέω ότι τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Χρειάζεται το βράδυ πάλι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δυτική και βόρεια, και εδώ στην Αττική, πιστεύω ότι θα αναβάλουμε τις επόμενες ώρες.